Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον φίλτατο, τον σπουδαίο επιστήμονα, τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, να δούμε το δικό του σχόλιο, να δούμε τη δική του μεγάλη εικόνα για την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αγαπητέ μου κύριε Λιγερέ, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε κλέξει έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, θεωρώ με ξεκάθαρες ιδέες, με δυτικό προσανατολισμό, με μια διάθεση να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, που θέλει να ανοίξει ορίζοντες με Αμερική, και θέλω τη δική σας άποψη, έτσι, τη μεγάλη εικόνα αυτής της εκλογής. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, παρόλο που είναι καινούριο δεδομένο, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής είναι η συνέχεια, θα μπορούσα να πω, του παρελθόντος. Με ποια έννοια? Η κατεύθυνση που παίρνει ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης ως πρόεδρος είναι η συνέχεια της αγκυροβόλησης της Κύπρου στη Δύση. Είναι ευρωπαϊστής, πιστεύει πραγματικά στην Ευρώπη, το έχει αποδείξει. Μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωζώνη, για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θεωρεί ότι αυτή είναι η οικογένεια της Κύπρου και πάνω σε αυτό θέλει να δημιουργήσει νέους δεσμούς ενισχυμένους σε σχέση με τις σχέσεις που υπήρχαν, ναι, όχι μόνο με την Ελλάδα, βέβαια και με την Γαλλία και με την Αμερική, γιατί αυτό φάνηκε αμέσως και από τα πρώτα τηλεφωνήματα που πήρε. Άρα θέλει να πει ότι και από το εξωτερικό είδαν αυτήν την εκλογή ως μια κίνηση η οποία σταθεροποιεί την περιοχή στον προσανατολισμό της. Ξέρουν ότι υπάρχουν συνδέσεις και διασυνδέσεις σε επίπεδο στρατηγικής και ενέργειας και βλέπουν ότι αυτός ο νέος πρόεδρος θα μπορεί να συνεχίσει αυτήν την πορεία και να μην υπάρχει μια ανατροπή όπως θα υπήρχε π.χ. αν είχε νικήσει ο κ. Μαυρογιάννης. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι για μας σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, όχι μόνο για την Κύπρο, για την Ελλάδα, τον ελληνισμό, αλλά και για την Μεσόγειο μαζί με την Ευρώπη, είναι μια νέα εκλογή η οποία έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί και το βλέπουμε τώρα και σε θέματα ΑΟΣ και σε θέματα Ευρώπης και η σχέση βέβαια με την Αμερική όταν βλέπουμε τι γίνεται σε σχέση με τα ενεργειακά, όπως έχουμε π.χ. τα δεδομένα με την Exxon Mobil και το ενδιαφέρον που υπάρχει, ναι, ήδη από την Chevron που θα ενισχυθεί και στο, ναι, πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή πάντα υπήρχαν και θεωρητικά και πρακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο ίσως, αλλά θεωρητικά πάντα υπήρχε η προσέγγιση ότι δίπλα-δίπλα με την Ελλάδα. Ό,τι κάνει η Κύπρος, δίπλα με την Ελλάδα, συμβουλεύει την Ελλάδα, λειτουργούν από κοινού, δρούν από κοινού. Πού πιστεύετε ότι θα πρέπει, σε ποιους τομείς θα πρέπει ο Χριστοδουλίδης να βελτιώσει αυτή τη σχέση του με την Ελλάδα, με το κέντρο? Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι δουλεύουμε από κοινού, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι η Κύπρος έχει βάλει τα γυαλιά στην Ελλάδα όσο αφορά τα θέματα της ενέργειας. Γιατί οι πρωτοβουλίες που πήρε η Κύπρος ήδη από το 2003, ενώ σε πρακτικό επίπεδο με την πρώτη υπογραφή μιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο, δεν έχουν καμία σχέση με το βηματισμό της, ναι, Ελλάδος. Νομίζω, ναι, ότι σε αυτό το τομέα, ειδικά στο τομέα της ενέργειας, είναι η Κύπρος που έδειξε το παράδειγμα στην Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει η Κύπρος απλώς να ακολουθεί την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει μια συμπόρευση, να λειτουργούν, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο, γιατί είναι δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Έχουν μια παράδοση, βέβαια, έχουμε το κοινό στοιχείο του ελληνισμού. Αλλά νομίζω ότι εκεί που πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι θα ήταν π.χ. στο θέμα της σύμπραξης για την ειρήνη, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης η οποία να μην είναι σε αυτόν τον θεσμό
Και όταν μιλάτε τώρα για πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρθουν, νομίζω ότι με την άρση του εμπάργου από την Αμερική και τώρα τις πρώτες επαφές που κάνουμε σε επίπεδο στρατιωτικό, θα ήταν καλό να σκεφτούμε μια πορεία που σιγά σιγά πηγαίνει προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, γιατί υπενθυμίζω σε όλους ότι αν η Κύπρος ήταν στο ΝΑΤΟ ήδη πριν το 1974, δεν θα είχαμε ποτέ την εισβολή. Αν θέλουμε πραγματικά λοιπόν να σκεφτούμε την Κύπρο ως μια χώρα που μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη γεωπολιτική λόγω της ενέργειας και της γεωοικονομίας, πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει το θέμα της Ευρώπης, της ενέργειας και το ΝΑΤΟ, γιατί άμα το κοιτάξουμε αντικειμενικά, δεν είναι τυχαίο που όλες οι χώρες που έχουν έρθει για να κάνουν εξορίξεις και γεωτρήσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι όλες νατοϊκές, ναι, σχεδόν όλες ευρωπαϊκές. Άρα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Κύριε καθηγητά, επειδή στην κουβέντα μας αυτή, την κουβέντα τη σημερινή, έχετε βάλει πολλές φορές, χρησιμοποίησατε την ενέργεια. Θεωρείτε σημαντικό κομμάτι την ενέργεια και στο θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και στη βελτίωση των σχέσεών μας με την Ευρώπη, αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη των χωρών, των δύο χωρών Ελλάδας-Κύπρου? Κυρίαρχο. Κυρίαρχο, μάλιστα. Κυρίαρχο. Δηλαδή είναι κυρίαρχο στοιχείο και καταλυτικό. Δεν μπορούμε πια να συζητάμε μόνο και μόνο για τις επαφές της Κύπρου με την Ελλάδα σε τρόπο παραδοσιακό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χάρη στην ενέργεια είμαστε πλέον μεγάλοι παίχτες και για την Ευρώπη, και όταν θα αρχίσει η εξόρυξη θα το δείτε επί το πρακτέο. Άρα η ενέργεια είναι αυτό που αλλάζει την εικόνα την μεγάλη, επειδή ήταν το θέμα σας από την αρχή της συνέντευσης, σε σχέση με το πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι, πώς μας βλέπει η Αμερική. Άρα τόσο για την Κύπρο που πρωτοστατεί, τόσο για την Ελλάδα, είναι η ενέργεια που θα κάνει τη διαφορά. Άρα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε πάνω σε αυτό, όχι μόνο σχέση με τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βέβαια θα είναι αναβαθμισμένες, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε πια οι μικρές χώρες εξαρτημένες από τους πάντες σε θέματα ενέργειας, στρατηγικής και σε θέματα στρατιωτικά. Η ενέργεια θα κάνει τη διαφορά και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Αυτό ακόμα και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε σχέση με το Κυπριακό πάντα, έτσι? Βεβαίως, γιατί για ένα πολύ απλό λόγο, όταν έχεις ενέργεια και στρατηγική, ο άλλος σε σέβεται περισσότερο. Όταν δεν έχεις, ξέρει ότι είσαι εξαρτημένος και έχει βλέψεις που είναι εντελώς διαφορετικές. Θα βλέπατε αναβίωση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, κάτι που ίσχυε και διακόπηκε πριν από πολλά χρόνια? Είναι καιρός τώρα να αναβιώσουμε μια τέτοια εξέλιξη, ενιαίο αμυντικό δόγμα? Θα σας το πω πολύ απλά. Μέσω της ενέργειας και των ΑΟΣ είναι ένα πράγμα που είναι πολύ πιο πρακτικό από ό,τι ήταν πριν. Μάλιστα. Πριν θα έλεγα ότι ήταν κάπως θεωρητικό. Δηλαδή θα μπορούσε να υπήρχε η θέληση, αλλά τώρα υπάρχει και η πράξη. Εγώ σε θέματα γεωπολιτικής είμαι πιο πολύ της πράξης παρά της θέλησης, γιατί η θέληση, όταν δεν υπάρχει καμία πράξη, παραμένει μια οφθαλμαπάτη. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα θα το δείτε όχι μόνο να λειτουργεί πρακτικά, αλλά ουσιαστικά να συμπορεύεται και με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει και με άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία και η Αμερική ή ακόμα και το Ισραήλ. Σκέφτομαι επίσης και την Αίγυπτο, γιατί όλες αυτές οι χώρες ενισχύουν αυτή την διάσταση και νομίζω θα το δούμε επί το πρακτέο. Τώρα κάτι πολύ επίκαιρο για τελευταίο. Βλέπετε αναβίωση της διπλωματίας των σεισμών? Γιατί βλέπουμε ότι ανοίγονται κάποια κανάλια επικοινωνίας με τους Τούρκους. Πήγε ο Δένδιας, πήγε η ΕΜΑΚ, πολύ καλές εντυπώσεις, ο κόσμος ένιωσε όμορφα. Θεωρείτε ότι μπορεί να επανέλθουμε στη διπλωματία των σεισμών? Όχι βέβαια. Όχι. Καθόλου. Πρώτα απ' όλα δεν πίστεψα ποτέ σε αυτή τη διπλωματία. Και άμα ήταν διπλωματία που είχε αποτέλεσμα, θα το λέγαμε στρατηγική των σεισμών. Οι σεισμοί είναι απλώς μια παρένθεση. Εγώ θεωρώ ότι εμείς ως Έλληνες απαντήσαμε σωστά, βοήθησαμε την Τουρκία όπως έπρεπε, αλλά δεν περιμένω κάτι το καινούργιο από την Τουρκία, γιατί θα δείτε
ακόμα και πριν λήξει το αυτό το θέμα, θα επανέλθει στο βλέμμα που έχει, γιατί έχει εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχει όμως και ένα διαχρονικό βαθύ κράτος που θέλει πάντα τα ίδια. Το Αιγαίο παραμένει ένας τόπος για την Τουρκία, άρα δεν πρέπει να έχουμε αυτές τις ψευδεθύσεις, γιατί θα μας πάει πίσω, δεν υπάρχει ανάγκη. Έχουμε προχωρήσει πολύ δυναμικά στις συμμαχίες μας, τόσο με την Ευρώπη όσο και με την Αμερική. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άστε. Και γι' αυτό σας λέω και για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, χάρηκα πάρα πολύ που τα πρώτα τηλεφωνήματα που πήρε ήταν από τον Μακρόν και από τον Μενέντες, γιατί ήταν χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την κουβέντα μας. Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμος όλο αυτό σε αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια να έχετε και πάντα με υγεία βέβαια και δημιουργικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.